Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Φάγαμε πρωινό και τώρα πάμε Χάλστατ, στο πανέμορφο Χάλστατ. Πάμε να το δούμε και αυτό. Τα λέμε μετά. Είμαστε στην τέταρτη μέρα ενός road trip και ξεκινάμε από το Salzburg για να φτάσουμε στο πανέμορφο Χάλστατ. Η απόσταση που θα διανύσουμε είναι 73 χιλιόμετρα και θα χρειαστούμε περίπου 1 ώρα και 1 τέταρτο. Είμαστε στο Χάλστατ λοιπόν, το πιο γνωστό μέρος, θέρετρο της Αυστρίας. Πάντως είναι πανέμορφο. Τέλειο αυτό το μέρος. Απίστευτο. Η Εκκλησία του Χριστού είναι Ευαγγελική Εκκλησία η οποία είναι αφιερωμένη στον Ιησού Χριστό και βρίσκεται στο χωριό Χάλστατ στο θέρετρο Ζαλσκάμεργουτ στο αυστριακό κρατήδιο της Άνω Αυστρίας. Η Εκκλησία είναι νεογοτθικού ρυθμού και χτίστηκε το 1861. Thank you.
μικρός αλλά πολύ όμορφος μέσα. Έξω μεγαθύριο. Πολύ όμορφα. Σούπα με σκόρδο. Είναι δυνατή, πολύ ωραία. Και φυσικά επειδή είμαστε στην Αυστρία, πίνουμε και Weiss μπίριτσα. Τέλεια. Πολύ ωραία σούπα. Ειδικά το χειμώνα εδώ πέρα θα είναι θάνατος. Μετά τη σκορδόσουπα, ήρθε το σνίτσελ, είναι ωραίο, μπιρίτσα. Τι άλλο να θελήσει κανένας, όλα είναι τέλεια. Χάλστατ βρίσκεται σε υψόμετρο 508 μέτρων. Στη στενή λωρίδα της όχθης ανάμεσα στα απότομα βουνά ξεπροβάλλουν τα πυκνοχιονισμένα σπίτια με τμήματά τους ακόμα να είναι χτισμένα πάνω στη λίμνη. Ένας κύριος δρόμος διασχίζει το χωριό και τη μικρή πλατεία της αγοράς. Η έκτασή του είναι 9,1 χιλιόμετρα από το βορρά προς το νότο και 13,2 από δυτικά προς ανατολικά. Η συνολική επιφάνειά του είναι 59,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 34,8 αυτής καλύπτεται από δάσος. Χάλστατ είναι χωριό στην περιοχή Ζαλτσκάμεργκουντ στο αυστριακό κρατήδιο της Άνω Αυστρίας και είναι χτισμένο σε απότομη όχθη της ομώνυμης λίμνης. Στο χωριό αυτό αναπτύχθηκε στην πρώιμη εποχή του σιδήρου ο πολιτισμός του Χάλστατ. Το Χάλστατ μαζί με τα αξιοθέατα του Ντάχστάιν συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο Χάλστατ-Ντάχστάιν του Ζαλτσκάμεργκουντ, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το Χάλστατ ήταν δημοφιλής τουριστικός προορισμός λόγω της μοναδικότητας του τοπίου του, που συνδυάζει την ιστορική αρχιτεκτονική του γραφικού οικισμού, τη λίμνη και τα ψηλά βουνά που την περιβάλλουν, καθώς και την πλούσια προϊστορία, ιστορικά, αρχαιολογικά και πολιτιστικά αξιοθέατα της περιοχής και της δυνατότητας για χειμερινά σπορ. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το Χάλστατ είχε 946 κατοίκους.